σελίδα 526 είναι ο ψαλμός λάμπτα β. 32 ψαλμός σελίς 526. Ψαλμός 32. Λάμπτα β ψαλμός. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία, εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του λολυγμού μου όλην την ημέρα. Επειδή ημέρα και νύχτα ευαρύνθη η κύρσο επ' εμέ, οι υγρότες μου μετεβλήθη εις θερινήν ξηρασίαν. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προς Σέ και την ανομία μου δεν έκρυψα, είπα εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί της παραβάσης μου και εσύ συνεχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Διό τούτο πας όσιος θέλει προσεύχεστε προς Σέ εν καιρό προσήκοντι. Βεβαίως εν κατακλυσμό πολλών υδάτων ταύτα δε θέλουν συνεγγίζει αυτόν. Σύ είσαι η σκέπη μου, θέλεις με φυλάτη αποθλίψεως, αγαλία συνλυτρώσεως θέλεις με περικυκλώνει. Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόνη στην οποία πρέπει να περπατείς, θέλω σε συμβουλεύει επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου. Μη γίνεσαι το σύπος ο σημείωνος τον οποίο δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίο το στόμα πρέπει να κρατείται εν κοιμό και χαλινό, άλλος δεν ήθελον πλησιάζησε. Πολλοί μάστιγες του ασεβούς, τον δε ελπίζονται επί Κύριον, έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες οι ευθύς την καρδία. Αμήν. Είναι γραμμένο και η γραφή δε δύναται να αναιρεθεί ότι ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών ομοιώθη με τα κτίνη το θυρώμενα. Παραλαμβάνω, ο άνθρωπος που πλάστηκε εν τιμή και δεν εννοεί ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Είναι όταν απαρχής ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα και τους έβαλε στον Παράδεισο, μας περιγράφει και μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός έδωσε εντολή στον Αδάμ καταρχάς να ονομάσει όλα τα θηρία, όλα τα ζώα, συγγνώμη, και τα ζώα και τα ονόματα των ζώων ο Αδάμ τα έδωσε τότε. Όμως η αμαρτία, η παράβαση στο Λόγο του Θεού τον έβγαλε έξω από τον Παράδεισο όπου ήταν ευτυχισμένος μαζί με την Εύα που ο Θεός του χάρισε και η ευτυχία του προήρχετο από την παρουσία του Θεού που ο Θεός τον επισκεφτόταν κάθε διληνό, συνομιλούσε μαζί του γιατί ο Θεός θέλει να συνομιλεί με τους ανθρώπους, να διαπραγματεύεται με τους ανθρώπους, συνομιλούσε μαζί του και ήταν στην απόλυτη ευτυχία και ευλογία στην παρουσία του Θεού. Η παράβαση όμως ανάγκασε τον Θεό και τον έδιωξε έξω από τον Παράδεισο. Εκεί ο άνθρωπος που πλάστηκε εν τιμή έχασε την νόησή του και σιγά σιγά καθώς πέρναγαν τα χρόνια άρχισε να μοιάζει με τα κτίντα φθυρώμενα. Έγινε άγριος άνθρωπος, αγριάνθρωπος. Έχασε την ηρεμία, τη γαλήνη, τη σοφία του Θεού, τη διδαχή του Θεού και έγινε όπως βλέπουμε τους ανθρώπους, τους απολύτιστους που δεν έχουν καμία νόηση πάνω στο Λόγο του Θεού, αγριάνθρωποι. Μέχρι που ήλθε ο κατακλυσμός του Νόε και οι άνθρωποι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ήσαν μόνο τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες και νυμφευόμενοι. Δεν χρειαζόντουσαν ούτε να πουλάνε, ούτε να αγοράζουν, ούτε να οικοδομούν, ούτε να φυτεύουν. Ό,τι ήθελαν για να τρώνε το έβρισκαν έτοιμο σχεδόν. Δεν υπήρχε βροχή, δεν υπήρχε χιόνι, δεν υπήρχε αιτία να οικοδομήσουνε και ζούσανε και πάλι, αλλά επειδή άρχισαν να χάνουν την νόηση του Θεού,
έμοιαζαν με τα κτίντα φθυρώμενα, σε απόλυτη αμαρτία, μέχρι που ο Θεός κατέστρεψε με κατακλυσμό τη γη και πάντα στους ανθρώπους τότε και ξεκίνησε μια καινούρια ζωή με τον Νόε, τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά, το Σιμ, το Χάμ και τον Ιάφετ και τις γυναίκες τους, που και πάλι σιγά σιγά πέρναγαν τα χρόνια, έχαναν την νόησή τους και άρχισαν και πάλι να ομοιάζουν με τα κτίνητα φθυρώμενα, μόνο που οι συνθήκες πλέον άλλαξαν, έβρεχε, γι' αυτό και το ουράνιο τόξο, χιόνιζε και έπρεπε να βρούνε τώρα να οικοδομήσουν για να μπορούν να μένουν κάπου πιο ασφαλείς. Αλλά και άρχισαν και να φυτεύουν και να τρώνε για να τρώνε και άρχισαν και να κυνηγάνε, γιατί πια η τροφή τους δεν ήταν μόνο οι καρποί και τα χόρτα που έβγαιναν, αλλά ήταν και το κρέας το οποίο έπρεπε να κυνηγήσουν τα ζώα για να το βρουν και να το φάνε. Σιγά σιγά όμως ήρθε ο πολιτισμός, αλλά η αμαρτία δεν έλειψε. Και βλέπετε και την περίοδο που περιγράφει ο Λόγος του Θεού στα Σόδωμα και τα Γόμορα, οι άνθρωποι ήσαν πάλι τρώγοντες, πίνοντες, νυφεύοντες, νυφευόμενοι, αλλά πλέον άρχισαν να αγοράζουν και να πουλάνε και άρχισαν να φυτεύουν και να οικοδομούν. Όμως τώρα ο πολιτισμός, όπως είπα, και οι γνώσεις του ανθρώπου, γιατί ο Θεός έχει δώσει τον άνθρωπο σοφία, ψάχνει, βελτίωνε τις συνθήκες της ζωής των ανθρώπων, τους έδινε φιλοσοφία, σοφία, βέβαια επίγνωση του αληθινού Θεού δεν είχανε, αλλά λάτρευαν τον ήλιο, λάτρευαν τη σελήνη, λάτρευαν τα ζώα και ό,τι έφτιαγναν μόνοι τους, τα είδωλα, τα δικά τους, λάτρευαν θεούς που αυτοί ανακάλυπταν από το φόβο ο οποίος βασίλευε πια για την συνέχιση της ζωή τους, βασίλευε μέσα στην καρδιά τους. Μέχρι που ήρθε ο νόμος, ήρθε ο Μωυσής, δημιούργησε το λαό Ισραήλ και φανέρωσε, ειδικά στο λαό Ισραήλ, φανέρωσε την αμαρτία και τον κατέστησε πια ένοχο της παράβασης. Στην αρχή η αμαρτία ήταν εκ του προπατορικού λεγόμενου αμαρτήματος, το οποίο ισχύει μέχρι του νόμου, όπου αποκαλύφθηκε η αμαρτία, εκ του, επαναλαμβάνω, προπατορικού λεγόμενου αμαρτήματος, σωστά, και στους ανθρώπους που δεν είχαν αμαρτήσει κατά των όμοιων τρόπων. Δηλαδή είχαν την κατάρα, είχαν το θάνατο, όπως είχε πει ο Θεός, αν φάτε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, εξάπαντος θέλετε να πεθάνει. Και είχαν το θάνατο μέσα τους. Όταν ήρθε ο νόμος, και πάλι ήταν αδύνατος να σώσει τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος περπατούσε κατά σάρκα και ο νόμος είναι αδύναμος στη σάρκα. Γι' αυτό και λέει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, επειδή ο νόμος ήταν αδύνατον καθώς ήταν ίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός, αφού έπεμψε τον Υιόν Του με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, τον Υιόν και Λόγο Του με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και με αιτία την αμαρτία και περί αμαρτίας, στην πραγματικότητα κατέκρινε, καταδίκασε, εξαφάνισε την αμαρτία στη σάρκα, ώστε να μπορεί να εκπληρώνεται η δικαιοσύνη του νόμου του Θεού εις ημάς, τους σωσθέντας τους αναγεννημένους διαπίστεως και περπατούντας κατά το Πνεύμα. Παρόλα αυτά, ο Λόγος του Θεού είναι αδύνατο να αναιρεθεί και παρόλο τον πολιτισμό, παρόλα τα χρόνια, παρόλη τη γνώση, ο άνθρωπος που πλάστηκε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, εν τιμή και μη εννοών το Λόγο του Θεού, ομοιώνεται με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Και πώς τώρα
γίνεται αυτό, λέει ο Λόγος του Θεού, μη γίνεστε εσείς οι πιστοί σαν το άλογο και σαν το μουλάρι, στα οποία δεν υπάρχει σύνεση, δεν υπάρχει γνώση, δεν υπάρχει σοφία, και χρειάζεται στο άλογο, το οποίο έχει την επιθυμία να τρέχει και βιάζεται και είναι ασυγκράτητο, να του βάλεις χαλινάρι, και στο μουλάρι που πεισματώνει και δεν προχωράει και δαγκώνει, να του βάλεις φήμουτρο. Γιατί αν δεν βάλεις στον άνθρωπο που πλάστηκε εν τιμή και δεν εννοεί και μοιάζει με τα ακτίνητα φθυρώμενα, αν δεν του βάλεις χαλινάρι και αν δεν του βάλεις φήμουτρο, θα είναι ακράτητος, ασυγκράτητος στο να τρέχει όπου θέλει, όπως θέλει, στην αμαρτία. Ή αν δεν του βάλεις φήμουτρο, θα είναι σαν το μουλάρι που θα μουλαρώνει, θα δαγκώνει και δεν θα μπορείς να το ελέγξεις. Αλλά πέραν από το χαλινάρι που χρειάζεται ο άνθρωπος που ομοιώνεται με τα φθύρι, με τα κτίνητα φθυρώμενα, εκτός από το χαλινάρι και το κοιμό και το φήμουτρο, χρειάζεται και μαστίγιο. Και το άλογο και το μουλάρι χρειάζεται μαστίγιο. Γιατί τότε μόνο μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτοί είμαστε, και ο Απόστολος Παύλος το έχει καταλάβει. Γι' αυτό λέει, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, μήπως σε άλλους κηρύξας εγώ βρεθώ αδόκιμος, γιατί δεν θα με σώζει το κήρυγμα στους άλλους, αλλά θα με σώζει η σχέση μου με το Θεό. Εάν δηλαδή περπατάω, είναι ανάγκη να περπατάω με χαλινό, με φήμουτρο και με μάστιγα. Ο Θεός όμως, θέλοντας να βοηθήσει και επειδή είναι αγάπη, χρησιμοποιεί αυτά που λέγονται γραφικά δοκιμασίες, ταλαιπωρίες. Φέρνει ο Θεός δοκιμασίες στους ανθρώπους, που είναι για την παιδεία, για την καρποφορία και για το έλεος. Επιτρέπει τον πειράζοντα να πειράζει τους ανθρώπους, για να μάθει να είναι πολεμιστής και αγωνιστής, για να αγωνίζεται τον αγώνα των καλών με νίκη. Και επίσης, επειδή ο Θεός γνωρίζει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα, δηλαδή εάν περπατάς κατά την καρδιά σου, η καρδιά σου πάντα θα σε κοροϊδεύει. Ο μόνος ο οποίος μπορεί και σε κοροϊδεύει πάντοτε είναι η καρδιά σου, η καρδιά μου, η καρδιά μας, και είναι και απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, και και μας οδηγεί και θα σε οδηγεί στην απώλεια, στην αμαρτία και στο θάνατο. Γι' αυτό και ο Θεός χρειάζεται, ο άνθρωπος χρειάζεται, ο Θεός αναγκάζεται να βάζει στον άνθρωπο χαλινό, φήμουτρο και μαστίγιο, εκτός και αν. Εκτός και αν του δώσουμε την ευκαιρία του Θεού, χωρίς χαλινό, φήμουτρο και μαστίγιο, πράγμα το οποίο θέλει, να μας συνετίζει για να μην είμαστε εν τιμή και μη εννοούντες και να μοιάζουμε με τα ακτίνητα φθυρώμενα, να μας συνετίζει να εννοούμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, να μας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε, δηλαδή να μην συγκρατούμεθα με χαλινάρι ή μας τραβάει από το χαλινάρι, συγκρατούμεθα σαν άλογα και να μας τραβάει σαν πεισματάρικα μουλάρια και με το μαστίγιο,
να μας οδηγεί στο δρόμο που πρέπει να περπατάμε, να μας συμβουλεύει για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν, τα ερωτήματα, τις δυσκολίες, να έχουμε μία συμβουλή πραγματικά αγία, τέλεια, αληθινή και με πολύ καλές συνέπειες, και τέλος να μας προστατεύει, να μας υπερασπίζεται από τον διάβολο και τον σατανά. Συμπέρασμα: ή θα είσαι σαν τα κτίνη τα φυρώμενα, ή θα είσαι σαν τον άνθρωπο που τον συνετίζει ο Θεός με το Λόγο Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο, τον οδηγεί, τον διδάσκει, τον συμβουλεύει και τον προστατεύει. Και αυτό εξαρτάται πια τον καθέναν από μας. Ο Θεός δεν θέλει να χρησιμοποιεί χαλινάρι, φούμουτρο και μαστίγιο. Αναγκάζεται όμως, γιατί μας αγαπάει, επειδή ο Θεός την αγάπη. Εάν δεν εννοούμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και η λύση του προβλήματος είναι ο Χριστός, το αίμα Του, η θυσία Του και η προσφορά Του, γιατί αυτό είναι το έργο του Χριστού, να πεθάνει για τις δικές μας αμαρτίες. Πότε ο άνθρωπος γίνεται σαν τα κτίνη τα φθυρώμενα, τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι και ξανά από την αρχή, οικοδομούντες, φυτεύοντες, ζώντας κατά τη σάρκα, όταν η αμαρτία κυριαρχεί στη ζωή μας, όταν η καρδιά μας διοικείται από την αμαρτία, την παράβαση και την ανομία. Και τότε ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος, γιατί ζει κάτω από χαλινάρι, κάτω από φήμουτρο και κάτω από το μαστίγιο, το οποίο ο Θεός επιτρέπει, και πολλές φορές, για να μην πω τις περισσότερες, ο διάβολος το χρησιμοποιεί, γιατί δίνουμε εμείς οι άνθρωποι τόπο στο διάβολο. Ο Θεός το επιτρέπει δηλαδή. Και είναι φοβερό να πέσεις αφενός μεν ισχύρας Θεού ζώντος, αφετέρου να εγκαταληφθείς κάτω από το βούρδουλα του Φαραώ. Ο Θεός να μας φυλάει. Και αυτά, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι μία γνώμη, είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά και η προσωπική μας εμπειρία. Ή μαστίγιο, που να μην ξέρεις από πού σου έρχεται το ξύλο, και αν φτάσεις και σε ακραίες αρνητικές πνευματικές καταστάσεις, ο διάβολος προσωπικά να σε δέρνει, σαρκικά, όχι αστεία, δεν παίζεται, είτε χαλινάρι και κοιμό, για να σε τραβάει προς τον Θεό, για να σε τραβάει κοντά Του ο Θεός. Είναι μία η ευκαιρία που έχουμε. Το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, και ο άνθρωπος δεν μοιάζει με τα κτίνη τα φυρώμενα, αλλά είναι Υιός του Θεού του Ζώντος, όμοιος με τον Χριστό, έχει εξουσία, πάσαν εξουσία πάνω σε όλα τα πνεύματα της πονηρίας, να πατάει σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού, και κανείς να μην μπορεί να τον βλάψει. Και αυτό εξαρτάται από μας που σήμερα ακούμε το Λόγο του Θεού και καλούμεθα να πάρουμε αποφάσεις. Σαν τα κτίνη τα φυρώμενα ή σαν τα παιδιά του Θεού, τα ένδοξα με πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Διαλέγουμε. Γι' αυτό λέει τώρα ο Λόγος του Θεού, πριν από τον Χριστό ακόμη, ο προφητικός Λόγος του Θεού, ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ, δια Πνεύματος Αγίου,
ότι μακάριος, ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος, ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που συνεχωρήθη οποιαδήποτε παράβασή του στη σχέση του με το Θεό, που σκεπάστηκε, καλύφθηκε η οποιαδήποτε αμαρτία του με το αίμα του Χριστού, που ο Κύριος πια δεν λογαριάζει καμία ανομία δική του και στον οποίο ο Θεός άλλαξε και το πνεύμα και δεν υπάρχει πονηριά. Ο Θεός να μας φυλάει. Αυτός είναι ο ευτυχισμένος άνθρωπος. Αν όμως αφήσουμε την καρδιά μας να μας οδηγεί, που θα μας πάει μακριά από το αίμα του Χριστού, μακριά από την αγάπη του Θεού, μακριά από τη χάρη του Χριστού, μακριά από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και θα αρχίσει πια η αλλαγή στη ζωή μας, μιλάω για τα παιδιά του Θεού, που θα είναι εμφανής και στον εξωτερικό άνθρωπο. Αρχίζουμε να βάφουμε τα μαλλιά μας, να βάφουμε τα μάτια μας, να βάφουμε τα νύχια μας, να φοράμε ρούχα τα οποία να φαίνουν, να δείχνουν τα κάλλη μας της σάρκας. Θα χαλάει η καρδιά μας και θα επιθυμεί πράγματα άλλα από αυτά που θέλει ο Θεός να έχουμε. Θα θέλει άλλα από αυτά τα οποία θα θέλει ο Θεός, και το πνεύμα μας που θα αποφασίζει απολύτως αντίθετα από αυτό που είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και θα οδηγείται να ομοιώνεται με τα κτίνη τα φθυρώμενα και θα χρειάζεται χαλινό και φούμουτρο και μαστίγιο. Όμως εμείς σήμερα ξέρουμε την αλήθεια. Εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ όχι με χαλινό, που μπορεί και κάποιοι από εμάς να ήρθαμε με χαλινό, ούτε με φούμουτρο που το χρειαζόμαστε για να μην δαγκώνουμε ένας τον άλλον. Ήρθαμε ελεύθεροι. Και μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι ελεύθερος πραγματικά. Μόνο. Σήμερα ήρθαμε εδώ, αλλά χρειαζόμαστε να πάρουμε μια συγκεκριμένη σοβαρή απόφαση. Θέλουμε βασιλιάς μας να είναι μόνο ο Χριστός. Απόλυτος Κύριος, απόλυτος Άρχον. Μόνο ο Χριστός. Και έχουμε πάρει μια απόφαση, γιατί δεν είμαστε αναμάρτητοι, δεν είμαστε αλάνθαστοι. Έχουμε πάρει μια απόφαση σοβαρή και αμετακίνητη. Μετανοούμε. Εξομολογούμεθα τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας μόνο στον Χριστό. Και ο Κύριος είναι βέβαιον ότι από τη στιγμή που μετανοείς και εξομολογείσαι στον Κύριο τις αμαρτίες σου και τις παραβάσεις σου, θα συγχωρήσει κάθε ενοχή που αισθάνεσαι μέσα σου της αμαρτίας σου. Και από εκεί και πέρα ο Όσιος, ο Ευσεβής, ο Άγιος, πάντοτε θα προσεύχεται στον Κύριο, ώστε και εν καιρό κατακλυσμού ο κατακλυσμός δεν θα τον αγγίξει. Σε καιρό κακό, κακό δεν θα έρχεται σε αυτόν. Γιατί ο Κύριος θα τον συνετίζει, θα του δίνει σοφία να γνωρίζει την αιτία των πραγμάτων, θα τον οδηγεί από το δρόμο το δικό του για να αποφεύγει τα σκολιά σοδούς, θα το συμβουλεύει για να ξέρει τι να κάνει και να μην παγιδεύεται, και το σημαντικότερο, αν μου επιτρέπετε, και θα τον προστατεύει από κάθε κακό. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, να πάρουμε στερεά απόφαση. Θέλουμε πάντοτε να μην υπάρχει αμαρτία πάνω μας, πάντοτε να είμαστε πλημμένοι με το αίμα του Χριστού στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Θέλουμε να είμαστε πάντοτε καθαρισμένοι από οποιαδήποτε λάθος, παράβαση, ανομία, πονηριά που κάναμε, γι' αυτό μετανοούμε και επιστρέφουμε στο Θεό. Δεν θέλουμε να μοιάζουμε στα κτίνη τα φθυρώμενα. Δεν χρειαζόμαστε, δεν τον θέλουμε το χαλινάρι και το φούμουτρο. Δεν πρόκειται να δαγκώσουμε κανέναν, γιατί αγαπάμε με την αγάπη του Χριστού που μας συσφίγγει. Δεν πρόκειται να κάνουμε τρέλες και να πηγαίνουμε όπου θέλουμε, γιατί θα διοικούμενοι από το Πνεύματος του Αγίου. Δεν θέλουμε χαλινάρι, δεν θέλουμε φούμουτρο, δεν θέλουμε μαστίγιο.
θέλουμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αμήν.